Πάμε σε μια πολύ σημαντική και ωραία πρωτοβουλία που έχει πάρει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας της Ελλάδας. Θα μιλήσουμε για το panic button, το κουμπί πανικού δηλαδή, το οποίο κακοποιημένες γυναίκες και όχι μόνο μπορούν να πατούν με βάση μια εφαρμογή η οποία θα τεθεί στη διάθεσή μας σε μικρό χρονικό διάστημα και να ενημερώνουν αυτόματα την ελληνική αστυνομία, ώστε εκείνη να μπορεί να επέμβει και να σώσει τα θύματα από τέτοιες συμπεριφορές και από τέτοια περιστατικά. Πάμε να πούμε μια καλημέρα στην κυρία Μαρία Κεφάλα. Είναι υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας της Ελλάδας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε και γνωρίζω πολύ καλά ότι έχετε άκρως βεβαρημένο πρόγραμμα, οπότε ευχαριστούμε ιδιαίτερα που είστε σήμερα στην παρέα μας. Και να πούμε και μια καλημέρα στον κύριο Μπαλάσκα, στον κύριο Σταύρο Μπαλάσκα. Είναι ειδικός αστυνομικός αναλυτής, που μαζί του θα προσπαθήσουμε έτσι λίγο να καταλάβουμε πώς χρησιμοποιείται αυτό το κουμπί, τι είναι αυτό το κουμπί και όλα τα υπόλοιπα. Κύριε Μπαλάσκα, καλημέρα. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Και εμείς πολύ. Ας ξεκινήσουμε να δώσουμε το λόγο στην κυρία Κεφάλα να μας βάλει λίγο μέσα στο πνεύμα αυτού του κουμπιού, το οποίο βρίσκεται σε πιλωτική φάση αυτή τη στιγμή. Τα λέω σωστά? Ακριβώς έτσι. Είναι μια πιλωτική περίοδος για το panic button, για το κονδύο πανικού. Είναι μια δωρεά του Ιδρύματος Vodafone προς την ελληνική πολιτεία τον περασμένο Μάρτιο. Προς την ελληνική κοινωνία, επιτρέψτε μου να πω, γιατί μας βοηθά πλέον η τεχνολογία να... Συγγνώμη, αλλά ακούω τον εαυτό μου. Θα το διορθώσουμε άμεσα. Ναι. Μας βοηθά πλέον η τεχνολογία να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα το οποίο είναι σύγχρονο και το οποίο πραγματικά παίρνει έτσι ανησυχητικές διαστάσεις σε ολόκληρο τον κόσμο και σαφώς και στη χώρα μας. Μέσα σε όλες τις υπόλοιπες δομές που ως πολιτεία έχουμε, με τη γραμμή 15900, τη γραμμή SOS, που λειτουργεί σε 24-ωρη βάση και μπορούν οι γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής έμφυλης βίας, αλλά και όχι μόνο. Και άνθρωποι που δεν δέχονται βία, που βλέπουν ένα περιστατικό βία στο διπλανό διαμέρισμα, που βλέπουν κάποιο γνωστό τους να αντιμετωπίζει κάποιο τέτοιο πρόβλημα, μπορεί να πάρει 24 ώρες το 24ωρο και να ζητήσει βοήθεια, να ζητήσει συμβουλές, κοινωνική, ψυχολογική, νομική στήριξη. Και σίγουρα οι δομές μας, μετά τα 44 συμβουλευτικά κέντρα σε όλη τη χώρα και οι 20 ξενώνες φιλοξενίας, είναι εκεί για να στηρίξουν τις γυναίκες θύματα βίας που αποφασίζουν να εγκαταλείψουν την οικία τους, που αποφασίζουν να εγκαταλείψουν το σπίτι τους για να σωθούν από ένα κακοποιητικό περιβάλλον. Κυρία Κεφάλα, είμαστε εκεί να τις φιλοξενήσουμε για όσο διάστημα χρειαστεί και με εργασιακή συμβουλευτική, επιτρέψτε μου να πω, γιατί υπάρχουν ειδικά προγράμματα από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, από τον πρώην ΟΑΕΔ, για αυτές τις γυναίκες, για να μπορέσουν να ενταχθούν ξανά στην αγορά εργασίας, να σταθούν στα πόδια τους, να στηρίξουν τον εαυτό τους και πολλές φορές να στηρίξουν και τα παιδιά τους που τα έχουν μαζί. Σωστά. Αυτό το κουμπί που το ακούμε, πότε θα είναι διαθέσιμο για όλο τον κόσμο? Πότε δηλαδή κάποιος θα μπορεί να το κατεβάσει, να το έχει στο κινητό του και άρα να το χρησιμοποιήσει? Έχει ξεκινήσει από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, να πούμε πιλωτικά. Ναι. Αυτό ετοιμαζόμουν να πω. Να πούμε ότι είναι σε πιλωτική φάση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μπορούν οι γυναίκες που δηλώνουν μόνιμη κατοικία Αθήνα και Θεσσαλονίκη να το έχουν. Σαφώς, αν μια γυναίκα η οποία το έχει εγκαταστήσει ήδη στο κινητό της και βρεθεί σε άλλη περιοχή της χώρας και το πατήσει, εννοείται ότι η αστυνομία θα τρέξει και σε εκείνο το σημείο που είναι. Απλά για την εγκατάσταση πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος αυτή τη στιγμή Αθήνας ή Θεσσαλονίκης. Και το κατεβάζει μόνη της. Δίνεται από τα 18 τμήματα ενδοοικογενειακής βίας της ελληνικής αστυνομίας και από τα 44, από τα συμβουλευτικά κέντρα, όχι τα 44, από τα συμβουλευτικά κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης, τα συμβουλευτικά κέντρα που ανήκουν στη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας. Να πάμε λίγο στους αριθμούς. Είναι πιστοποιημένοι οι υπάλληλοι που δίνουν και οι αξιωματικοί της αστυνομίας, είναι πιστοποιημένοι για να μπορέσουν να κατεβάσουν τους κωδικούς για να κατέβει η εφαρμογή στο κινητό της γυναίκας. Θέλω να πω, έτσι, να δώσω και δύο στοιχεία, αν έχουμε το χρόνο, ότι έχουν ενημερωθεί περισσότερες από 3.000 γυναίκες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από το Μάρτιο που ξεκίνησε η εφαρμογή μέχρι τώρα για το panic button. 780 το έχουν εγκαταστήσει στο κινητό τους. Και πόσες τα έχουν πατήσει? Τα χτυπήματα μέχρι στιγμής είναι 120.
Επαναλαμβάνω ότι είναι πιλωτική φάση. Περιμένουμε αυτές τις μέρες να ολοκληρωθεί για να επεξεργαστούμε όλα τα στοιχεία και για να δούμε και την πιθανή επέκτασή του. Άρα πηγαίνει στα κέντρα αυτά, δείχνουν τον κωδικό, για να το πούμε ξανά, στις, να το καταλάβουν ακόμα καλύτερα. Δείχνουν τον κωδικό, τους το κατεβάζει η αστυνομία ή τα ειδικοί συνεργάτες του Υπουργείου. Και έχουν τον κωδικό και μπορούν να το πατήσουν αν τυχόν συμβεί κάτι εκείνη την ώρα, που δεν, φυσικά δεν μπορούν να πάρουν τηλέφωνο και δεν μπορούν εκείνη τη στιγμή να αντισταθούν σε ό,τι συμβαίνει, να πατώντας το κουμπί, να πάρει το μήνυμα η αστυνομία για να μπορεί να τρέξει στο σπίτι, φαντάζομαι, και να επέμβει, έτσι δεν είναι? Με το πάτημα ενός απλού κουμπιού πάει το σήμα στην αστυνομία. Θα σας τα πει και ο κύριος Μπαλάσκας πιο αναλυτικά μετά τι συμβαίνει από εκεί και πέρα. Και η αστυνομία, λαμβάνοντας το σήμα, στέλνει περιπολικό στη διεύθυνση που δείχνει το αυτοματοποιημένο μήνυμα του panic button. Κυρία Κεφαλά, μία ερώτηση. Μία ερώτηση, επειδή μιλήσατε για τους χώρους φιλοξενίας, που πιστεύω ότι είναι σημαντική ερώτηση για τους ανθρώπους που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Έχουν αυτοί οι χώροι φιλοξενίας την υποδομή ώστε να μπορούν να φιλοξενήσουν μια γυναίκα και με τα παιδιά της, αν χρειαστεί να έρθει με τα παιδιά της? Είναι κάτι που κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή οι γυναίκες εννοείται ότι φιλοξενούνται μαζί με τα παιδιά τους. Ωραία, πολύ σημαντικό. Εμείς είμαστε σε διαδικασία να αξιολογήσουμε τους ξενώνες μας και σε συνεργασία με τη UNICEF να κάνουμε πιο φιλικούς τους ξενώνες για τα παιδιά. Και ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Μπορεί να κινδυνεύουν αλλά και αυτά. Σε κάθε περίπτωση. Βέβαια. Σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον που κινδυνεύει η μητέρα, σίγουρα είναι και τα παιδιά σε κίνδυνο. Αλλά και σε άμεσο σωματικό κίνδυνο να μην είναι, το τραύμα το ψυχικό που βιώνουν τα παιδιά που είναι μάρτυρες μιας κακοποίησης είναι εξίσου σημαντικό για μας. Οπότε φιλοξενούνται μαζί με τις μητέρες τους. Αν αποφασίσει να φύγει από το σπίτι, θα αφήσει τα παιδιά πίσω. Ακριβώς. Σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον. Γι' αυτό το ρώτησα, για να ξέρει είναι αν μπορεί να φύγει. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό για να τα έχει μαζί της, έτσι δεν είναι? Λοιπόν. Και μια κουβέντα ακόμη να πω ότι για όσο διάστημα μένουν αυτές οι γυναίκες στους ξενώνες φιλοξενίας μας, έχει θεσπιστεί το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για να έχουν για τα πρώτα τους έξοδα, για να μπορούν να νιώθουν έτσι μια οικονομική ανεξαρτησία. Την οικονομική στήριξη. Κυρία Κεφαλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κι εγώ. Να είστε καλημέρα. Καλά. Και να πάμε στον κύριο Μπαλάσκα για να μας δώσει έτσι τις απαραίτητες διευκρινήσεις και να ρωτήσουμε κάποια πράγματα τα οποία είναι απορίες, φαντάζομαι, και είναι πρακτικές απορίες όλων μας. Αυτό να, το πούμε πρώτα, βέβαια, ναι. Να πούμε πρώτα βέβαια ότι το panic button, αν θέλετε παρακαλώ πάρτε μου και εμένα την επιστροφή. Ναι, θα το διορθώσουμε τώρα. Ναι. Το panic button είναι το δεύτερο στάδιο. Το πρώτο στάδιο είναι αυτό που έλεγε ο Μαγκαρίτης, ο παππούς μου στο χωριό, το φευγιό. Όταν βλέπουμε την κακοποιητική συμπεριφορά, αυτό λέει η ελληνική αστυνομία, αυτό λένε όλες οι δομές, όλες οι κοινωνικές φροντίδες. Μια γυναίκα δεν πρέπει με την πρώτη κακοποιητική συμπεριφορά να καθίσει. Θα πρέπει αμέσως να εγκαταλείψει την αιστεία και να αρχίσει όλες τις νόμες εργασίες να καταγγείλει το γεγονός, να προβεί σε μήνυση και βεβαίως να γίνουν όλες οι απαραίτητες διεργασίες. Δεν είναι όμως λίγες οι φορές που έχουμε δει γυναίκες οι οποίες κακοποιούνται να μην μπορούν εύκολα να το πάρουν απόφαση? Δεν είναι λίγες οι φορές στις οποίες οι γυναίκες αυτές μπορεί να στραφούν για βοήθεια κάπου, ακόμα και στην ελληνική αστυνομία, και να ξαναγυρίσουν στα κακοποιητικά περιβάλλοντα? Δεν είναι λίγες οι φορές που τα έχουμε δει να συμβαίνουν αυτά? Και δεν είναι και λίγες, οι φορές που η κακοποίηση δεν είναι ότι τη δέρνει. Η κακοποίηση είναι και ψυχολογική. Και εκείνη που δεν το, εκείνη που δεν το καταλαβαίνει και σου λέει σήμερα έχει νεύρα, σήμερα δεν μπορούσε, και βιώνει μια κατάσταση η οποία τη φτάνει στο απροχώρητο. Γιατί υπάρχει και αυτό του είδους κακοποίηση. Και που δεν και οικογένειές τους, τους λένε άντρα σου είναι, δεν πειράζει, άντρα σου είναι, κάτσε εκεί. Συμβαίνει αυτό, παιδιά. Ήταν μια κακή στιγμή. Ναι. Εκεί λοιπόν έρχεται αυτά τα κενά να τα συμπληρώσει το panic button. Κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, κάτι πάρα πολύ καλό. Τα πρακτικά panic button τώρα θα τα διαχειρίζεται. Πρακτικά θα τα διαχειρίζεται η άμεση δράση. Τώρα της Θεσσαλονίκης και των Αθηνών, όπου στην άμεση δράση θα πηγαίνει αμέσως στο σήμα της κακοποιητικής συμπεριφοράς και άμεσα περιπολικό ειδικοί θα στέλνονται στο σημείο όπου υπάρχει η κακοποιητική συμπεριφορά, που έχει έρθει το σήμα του panic button. Αμέσως θα έρχονται σε επαφή με την κακοποιημένη γυναίκα και βεβαίως από εκεί και πέρα θα επεμβαίνει η αστυνομία για να επιβάλλει τον νόμο. Και αν χρήζει το περιστατικό αυτό φορείς διαδικασίας, είναι σε θέση οι άνθρωποι που θα πάνε στο περιστατικό για να βοηθήσουν αυτή τη γυναίκα να προχωρήσουν? Αυτό γίνεται υπό προϋποθέσεις. Για να υπάρξει αυτόφορη διαδικασία θα πρέπει να υπάρχει έκκληση. Θα πρέπει δηλαδή η γυναίκα εκεί επί τόπου να αναφέρει στους αστυνομικούς ότι με χτύπησε, με έβρισε, για να πατήσει μου φέρθηκε άσχημα, με απείλησε. Ναι, μπορεί, ναι. Μπορεί να πάει στο σπίτι το περιπολικό και εκείνη την ώρα ο άλλος να την εκβιάζει, να της τραβάει τα μαλλιά για το οτιδήποτε. Κοιτάξτε, να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα. Να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα. Δυστυχώς το λέω και το λέω με ιδιαίτερη λύπη αυτό.
Υπάρχουν πολλά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας τα οποία έχει διαχειριστεί η ελληνική αστυνομία, όπου όμως έχουν σταματήσει άμετη γενέση. Δηλαδή, έχει πάει η αστυνομία για καταφανέστατο περιστατικό κακοποίησης, όπου η γυναίκα με το που φτάνει η αστυνομία κατά την άδειξη αρνείται τα πάντα και λέει: όχι, το μετάνιωσα, ζευγάρι, είμαστε κάπου. Ναι, ναι, την έχει πείσει, την έχει παρακαλέσει, την έχει. Όλα αυτά να ξέρετε. Την έχει φοβήσει, την έχει απειλήσει. Όλα να ξέρετε, βεβαίως, δυστυχώς ή ευτυχώς από τον νόμο, εκτός από τις σοβαρές. Από τα σοβαρά χτυπήματα ή κάτι το οποίο θα αποτελεί αυτοδίκαια μια αυτόπρεπη διαδικασία, διώκονται κατέγκληση. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Να κάνει μήνυση. Μπορεί να κάνει μήνυση και μετά να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Μιλάμε για την ενδοοικογενειακή βία. Άρα λοιπόν αυτό δεν αφορά απαραίτητα τη γυναίκα και τον άντρα που είναι σε ένα σπίτι μέσα. Μπορεί να αφορά την κακοποιητική συμπεριφορά του πατέρα στο παιδί. Τώρα που έχει μπει το ίντερνετ στη ζωή μας και τα παιδιά πια είναι πολύ εξοικειωμένα με αυτό. Δεν είχε ένα νόημα αυτό το κουμπί να αφορά και παιδιά που, μπορούν να, που έχουν συμπληρώσει κάποιο έτος της ηλικίας τους και μπορούν να, όταν χρειαστούν βοήθεια να πατήσουν αυτό το κουμπί και να τρέξει η ελληνική αστυνομία κοντά τους. Μπορεί το panic button είναι κάτι πάρα πολύ καλό και θα μπορούσε να έχει και ευρύτερη χρήση. Με τη χρήση GPS στο panic button θα μπορούσαν να αποφευθούν βιασμοί, παραδείγματος χάρη. Διότι να το πατάει μια γυναίκα γιατί αισθάνεται ότι είναι σε κίνδυνο. Πολύ σωστό. Βεβαίως. Όταν μια γυναίκα 12-1 η ώρα το βράδυ, είδαμε τώρα τι έγινε με τον Αντράκο των Εξαρχείων, πατάει το panic button. Οι δικυκλιστές, ιδιαίτερα της ομάδας Δίας, οι οποίοι κατά μέσο όρο έχουν αύξηση ένα λεπτό στο σημείο, είναι και σε πυκνότητα, θα μπορούν να σώσουν γυναίκες από βιασμό ή από σοβαρή κακοποίηση από άγνωστα άτομα, πέραν της οικογενειακής βίας. Άραγε λοιπόν είναι χρήσιμο και χρηστικό το κουμπί του panic button. Σας λέω όμως ότι στην κακοποίηση της γυναίκας στην οικογενειακή βία υπάρχουν και προϋποθέσεις. Το panic button απλά θα πάει την αστυνομία γρήγορα εκεί. Ναι. Δεν κάνει τίποτα άλλο. Ναι. Από εκεί και πέρα δεν προλαμβάνει, στο δεν... ουσιαστικά σε βοηθάει εκείνη τη στιγμή που έχει στεφτεί το. Για να μην σταματήσει να χτυπά κάποιος τη γυναίκα του ανεξέλεκτα επί 12, 15, 20, 30 λεπτά και τις προξενήσει κάποια ανήκει στο βλάβη, μπορεί και να τη σκοτώσει κιόλα. Υπάρχουν τόσες γυναικοκτονίες, μην ξεχνάμε. Μπράβο. Είναι κάποια κρυμμένη εφαρμογή, δηλαδή τι σκέφτομαι. Είναι κάτι που μπορεί να το δει. Μια γυναίκα έχει ένα κακοποιητικό σύζυγο και μπορεί να δει μια τέτοια εφαρμογή κατεβασμένη στο κινητό της και να θυμώσει ακόμα περισσότερο και να παρεκτραπεί ακόμα πιο εύκολα. Είναι κάτι που λειτουργεί πιο συνθηματικά για τις γυναίκες. Όχι, ανοίγεις το κινητό, είναι ένα κόκκινο κουμπί και απλά το πατάς. Ναι, εννοείται ότι υπάρχει κάποιο κονίδιο συγκεκριμένο που να μπορεί να το δει ο κακοποιητής και να πει ότι τι κατέβασες αυτό, πώς έγινε αυτό. Να δει, τώρα υπάρχει αυτός ο κινητός. Με ρωτάτε αν κάποια κυρία η οποία είναι παντρεμένη στα καλά της. Γιατί μπορεί κάποια στιγμή για 5 λεπτά να είναι και στα καλά της με το σύζυγό της, εάν το εκπιστηρευτεί, εάν του το πει, αυτό. Όχι, είναι λέμε πραγματικό ψάξεις, περιστατικό. Αν μπορεί να κρύψει την εφαρμογή. Αν τέλος πάντων και δει ένα εικονίδιο και τη ρωτήσει αυτό τι είναι. Δεν είναι το πατάω και δεν είναι παιχνίδι. Ναι, βέβαια. Εκεί αυτό λέμε. Πώς μπορεί να να ανταποκριθεί. Αλλά και θα να... πρέπει να έχει τον κωδικό της, να μπει στο κινητό της για να μπορέσει να κάνει τη διαπίστωση της εφαρμογής. Πάντως η αλήθεια είναι ότι κάνουμε βήματα μπροστά σε κοινωνία, να τα λέμε και αυτά, γιατί τα περιστατικά τα τελευταία χρόνια όλο και πληθαίνουν δυστυχώς. Και περιστατικά που καταλήγουν σε ακραία. Με τραγική κατάληξη. Με τραγική κατάληξη. Οπότε μακάρι αυτό όχι μόνο πιλωτικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά να εξαπλωθεί και σε όλη την Ελλάδα και να έχουμε και τις αστυνομικές δυνάμεις σε αριθμό τόσες πολλές που να μπορούν να βοηθήσουν. Αυτό να γίνει κατανοητό κάτι για το διατάφορο, να μου επιτρέψετε. Ναι, κύριε Παλάσκα, βέβαια. Ξέρετε τι πρέπει να προλάβει και τι θέλει να προλάβει το panic button. Γυναίκες οι οποίες μπορούν να χτυπηθούν άγρια ή ακόμα και να πεθάνουν και γυναικοκτονίες. Ακριβώς. Γυναίκες από μια λεκτική βία ή οτιδήποτε άλλο έχουν το περιθώριο, σας λέω, να κάνουν κάποιες κινήσεις οι οποίες έχουν δικονομικό και νομικό χαρακτήρα ή να πάνε στις αρμόδιες νομές του Υπουργείου, όπως πολύ καλά μας τα είπε ο Υπουργός, και να σωθούν αυτές και τα παιδιά τους. Όταν μια γυναίκα όμως έχει πολύ μεγάλη και έκτακτη ανάγκη από έναν μανιασμένο άντρα, όταν βλέπει ότι να της αφαιρέσει τη ζωή, εκείνη τη στιγμή θα πατήσει το panic button και θα σωθεί. Είναι σωτήριο το panic button. Αλήθεια είναι αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας σήμερα. Ευχαριστούμε πραγματικά. Καλημέρα.